λιγότερο φοβισμένοι δηλώνουν μέρα με την ημέρα οι κάτοικοι του Εύρου, βλέποντας την κατάσταση να εκτονώνεται από τη μια, κυρίως όμως να νιώθουν ασφαλείς, έχοντας δίπλα τους άγρυπνους φρουρούς, όπως λένε, δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας. Δεν είμαστε συνεχισμένοι και δεν ανησυχούμε. Στην αρχή φοβηθήκαμε, εγώ προσωπικά, αλλά μετά από αυτά που βλέπαμε στα ΜΜΕ, που φιλούσαν τα σύνορα πολύ σωστά, τα παιδιά μας να είναι καλά. Όχι, καθόλου δεν ανησυχούμε. Φοβόμαστε λίγο, γιατί το βράδυ τώρα, ας πούμε, θα κλειδώσουμε το σπίτι μας. Ενώ πριν 4-5 χρόνια ούτε συζήτηση να κλειδώσεις το σπίτι σου. Λίγο να το βράδυ στο χωριό, λίγο να περπατήσεις, φοβάσαι. Αλλά σας λέω, είμαστε μαθημένοι σε αυτό, έχουμε και το στρατό, δεν φοβόμαστε, όχι. Γυναίκες από χωριά του Εύρου, χωρίς κάποια μαζική οργάνωση, παρά μόνο από στόμα σε στόμα, φτάνουν με πίτες, φαγητά και γλυκά, κερνώντας τους φαντάρους. Ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης, όπως είπαν, στην αφοσίωση που δείχνουν όλες αυτές τις ημέρες. Φτιάξαμε ό,τι μπορεί ο καθένας, πίτες, κέικ, ό,τι μπορεί η καθεμιά, ανταποκρίθηκε όλο το χωριό. Φέραμε εδώ στα παιδιά, πήγαμε στην πράσινη πόρτα κάποια πράγματα. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε, κάτι, για να είναι δυνατοί και σαν μάνες και σαν γονείς είναι να, όταν θα πάρει τηλέφωνο τη μάνα του, τη μαμά του ή τη γυναίκα του, να πούν ότι φάγαμε ένα γλυκό, φάγαμε κάτι, ότι και εμείς προσφέρουμε στα παιδιά, στα δικά μας, είναι δικά μας παιδιά. Ευρύτες και ευρύτησες πάντως τόνισαν ότι η Ελλάδα ως μια ενότητα και μια φωνή αντιστέκεται στις προκλήσεις, εκφράζοντας την αμέριστη αγάπη τους για την Κρήτη, το άλλο άκρο της χώρας. Την Κρήτη την αγαπάμε όπως και εκείνη αγαπάει τον Εύρο. Το ξέρω από φαντάρους. Να δώσει την αγάπη μας στην Κρήτη. Με τους κρητικούς εγώ έχω πάρα πολύ φιλία. Χαιρετίσματα στη Λεβεντογένα Κρήτη από Εύρο. Σας αγαπάνε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είστε άνθρωποι που κρατάτε γερά. Στα σύνορα του Εύρου με την Τουρκία πάντως, οι εικόνες της αυξομοιούμενης έντασης και μαζί της έκφρασης ευγνωμοσύνης των πολιτών εναλλάσσονται με τις γνώριμες εικόνες εδώ και πολλά χρόνια, με επίκεντρο τις Νταλίκες και τα φορτηγά που διασχίζουν τα σύνορα, εκτελώντας εμπορικές συμφωνίες και συναλλαγές από τη μια χώρα στην άλλη. Εικόνες μιας σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας που αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του περάσματος, τη στρατηγική θέση της Ελλάδας και την κρισιμότητα τα σύνορα της χώρας να επιτελούν το έργο τους. Βρισκόμαστε στο τελωνείο των Κήπων, στη βασική πύλη εισόδου και εξόδου προς την Τουρκία. Ακριβώς πίσω μου είναι τουριστικά λεωφορεία που μεταφέρουν Τούρκους προς την Θεσσαλονίκη αλλά και Αλβανούς προς τα Τύρανα. Μάλιστα, όπως μας λένε οι ντόπιοι, η κινητικότητα από και προς την Τουρκία τις τελευταίες ημέρες έχει μειωθεί αισθητά. Ωστόσο, αρκετές είναι οι Νταλίκες που μεταφέρουν προϊόντα. Πυρνάνε αυτοί. Όπου μπορούν, πυρνάνε. Πυρνάνε συνέχεια. Ανησυχείτε? Ανησυχούμε, σε μάθαμε, τι κάνουμε. Κανονικά περνάνε, πηγαίνουμε, έρχομαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μόνο στο ποτάμι. Εκεί πέρα με αυτούς λαθρομετανάστες.